μαζί Έχουμε μας. τον καλεσμένο μας, έναν εξαιρετικό επαγγελματία όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε όλες τις μεγάλες ομάδες της χώρας, σήμερα και όχι μόνο της χώρας, και εξωτερικό. Σήμερα στις εθνικές ομάδες, βοηθός του Γκούμα στην Εθνική Νέων και κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει Βέβαια. για όλα όσα θέλουμε να μάθουμε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί κακά τα ψέματα είναι εντυπωσιακό για έναν σύλλογο να έχει 8 βασικούς παίκτες στην εθνική ομάδα νέων. Είναι μαζί μας ο Νίκος ο Καρίδας. Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι. Καλησπέρα, μόλις έχω φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν, ήρθες εδώ στα μέρη σου. Πώς είσαι βασικά? Τώρα γυρίσαμε από κάτι παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί θα φύγουμε το Μάρτιο στο Elite Round που γίνεται στην Αγγλία. Κάναμε κάποια τεστ εκεί πέρα και με τους ποδοσφαιριστές, παίξαμε με την Εθνική Κύπρου, την αντίστοιχη ηλικία. Είχαμε μία ήττα, μία ισοπαλία. Μαθαίνουμε από τα παιχνίδια και προσπαθούμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι όταν θα πρέπει. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο που έχει να παίξει η Εθνική, εντάξει. Είναι Αγγλία, νομίζω, Τσεχία. Αγγλία, Δανία και Τσεχία. Μιλάμε για τρεις σχολές πολύ ισχυρές αυτές τις ηλικίες. Ναι, αλλά ο Έλληνας νομίζω ότι είναι για τα δύσκολα. Και το καλό είναι ότι έχουμε φοβερή εμπιστοσύνη στα παιδιά σε αυτή τη φουρνιά. Γιατί πραγματικά είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και το έχουμε πει και εγώ όσες φορές έχω μιλήσει και ο Γιάννης ο Γκούμας, ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Εγώ θα σταθώ στην ιδιομορφία που υπάρχει, γιατί κατά ψέματα δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ αυτό. Στο πρόσφατο φιλικό με την Κύπρο είδαμε 8 βασικούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάπως δύσκολο για εσάς να το διαχειριστείτε αυτό? Γιατί κατά ψέματα τώρα, άμα είμαι εγώ τρίτος και το παρακολουθώ αυτό το πράγμα, θα πω τι γίνεται ρε παιδιά εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, λογικό είναι να του πει κάποιος αυτό, αλλά το ζήτημα είναι ότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα είναι πρώτη στο πρωτάθλημα της K20, με μεγάλη διαφορά. Έχει πραγματικά ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και λογικά ένα μεγάλο κομμάτι της ομάδας απαρτίζεται από αυτούς τους παίχτες. Νομίζω ότι ο κάθε προπονητής θέλει να έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει και στην προκειμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη συγκυρία, θα έλεγα ότι αυτά τα παιδιά είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν. Εγώ δεν αφήσω, επειδή τα έχω δει τα παιδιά, απλά είναι καμιά φορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια εθνική ομάδα είναι και το κομμάτι των ισορροπιών, κατά τα ψέματα, και στην Ελλάδα το έχουμε έντονα αυτό. Προφανώς είναι τέτοια η ποιότητά τους που δεν σας απασχολεί αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα ότι ίσως είναι το τελευταίο που κοιτάζουμε, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι σημαντικό η ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους, να έχει τα κατάλληλα εργαλεία και να πετυχαίνει τους στόχους. Φυσικά και υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, φυσικά και υπάρχουν αναπτυσσόμενοι ποδοσφαιριστές, δεν αποκλείονται αυτοί. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και από τον Ατρόμητο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και από την Τρίπολη. Όποια παιδιά αυτή τη στιγμή ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα απαρτίζουν την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ο Γιάννης Ογκούμας είναι δικαιότατος και κάνει τις επιλογές του όπως πρέπει να τις κάνει. Ωραία. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι και εμένα ο μεγαλύτερος προβληματισμός μου όσον αφορά σε αυτές τις ηλικίες είναι η μετάβασή τους από το ποδόσφαιρο ακαδημιών, παύλα K19, K16, τέλος πάντων, όλα αυτά που παίζουν, η μετάβαση στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Τόσο καιρό λέμε ότι πρέπει να γίνει πρωτάθλημα β' ομάδων σε επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή σε Football League, να φιλοξενηθούν. Κάπου πήρε ταυτί μου ότι όντως υπάρχει ένα σχέδιο, μια μελέτη για να συμβεί αυτό. Έχεις ακούσει κάτι εσύ? Έχω ακούσει ότι έχει γίνει μια συζήτηση, αλλά δεν ξέρω που έχει καταλήξει. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κενό από την ηλικία των 18 μέχρι των 21-22 χρόνων, εγώ αυτό έχω παρατηρήσει, που τα παιδιά πραγματικά νομίζω ότι είναι στο φόρτε της απόδοσής τους σε αυτή την ηλικία και
βλέπω ένα δισταγμό στο να δούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να παίζουν και στις πρώτες ομάδες. Δεν θα ξεχάσω τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο στον Ολυμπιακό που ήρθε σε ηλικία 15 χρονών. Θα μπορούσε να είχε παίξει και νωρίτερα σε αγώνες Champions League. Ήταν ένα παιδί που φαινόταν ότι αν έπαιρνε την ευκαιρία θα την έπιανε. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο παιδί, αρκεί να υπάρχει εμπιστοσύνη και να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε από αυτά τα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι σε ένα σύνολο έμπειρων ποδοσφαιριστών, εάν περάσουν ένα ή δύο παιδιά μέσα στις ομάδες, δεν θα δημιουργηθεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα έχουν τη φρεσκάδα, θα έχουν τις ικανότητες, την εμπειρία θα τη δίνουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και μέσα από αυτό θα μάθουν και αυτοί και θα ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Αυτό είναι το σκεπτικό. Νομίζω ότι χρειάζεται τόλμη, νομίζω ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και οι προπονητές όλοι να διακρίνουμε κάποια παιδιά που έχουν προοπτικές στο ποδόσφαιρο από αυτή την ηλικία που είναι και πιο ξεκάθαρο. Έχεις ζήσει πάρα πολλές γενιές ποδοσφαιριστών, κακά τα ψέματα, και είσαι ο κατάλληλος νομίζω για να μας δώσεις μια εικόνα και εμάς και το ακροατήριό μας για το πώς εξελίσσονται τα παιδιά ποδοσφαιρικά, εννοώντας τι πριν 10-15 χρόνια αλλιώς έφταναν σε επίπεδο K19, αλλιώς ήταν το σώμα τους, αδιαφορετική ήταν η αθλητική υποδομή τους. Ωραία. Πλέον είναι πιο ολοκληρωμένα τα παιδιά όταν φτάνουν σε αυτό το φράγμα των 19 ετών. Νομίζω πως όχι. Mm. Νομίζω πως όχι και μιλάω για το μεγαλύτερο ποσοστό. Mm. Θεωρώ ότι η εξέλιξη δεν ήταν ανάλογη με το ταλέντο των ποδοσφαιριστών, η εξέλιξη εννοώ της προπονητικής, mm-hmm. Γιατί στερηθήκαμε κάποια πράγματα που ήταν που οι παλιότεροι ποδοσφαιριστές τα μαθαίνανε στις σαλάνες. Mm-hmm. Σήμερα ό,τι και να γίνει, και βλέπω και εγώ στους χώρους των ακαδημιών που κινούμε, ότι ακόμη και σε ηλικία 8 και 9 χρονών προσπαθούν να κάνουν, για παράδειγμα, τακτική, προσπαθούν, ξέρω εγώ, να παίξουν με μία, με δύο επαφές, ενώ παλιότερα οι ποδοσφαιριστές μέσα στις σαλάνες παίρνανε μία μπάλα και παίρνανε από την άμυνα την μπάλα και τελειώνανε την επίθεση. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που τους έδινε μία μορφή, μία πτυχή του ταλέντους, την προσωπικότητα, την ικανότητα, τις τεχνικές ικανότητες να το κάνει. Σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχει βελτιωθεί βέβαια η προπόνηση, αλλά νομίζω ότι παλιότερα οι ποδοσφαιριστές ήταν πιο σκληραγωγημένοι, ήταν πιο δυνατοί και σήμερα είναι ίσως και λόγω κουλτούρας πιο μαλακά τα παιδιά και σε προπόνηση και γενικά σε νοοτροπία. Μου είπε ένας φίλος μια φορά ότι οι τραυματισμοί έχουν αλλάξει πλέον και είναι πολύ πιο σκληροί για τους παίκτες, γιατί δεν γαλουχήθηκαν αθλητικά στις σαλάνες. Ότι αλλιώς όταν χτιζόταν το κορμί τους, είχε άλλες αντοχές είχε όταν παίζαν στις σαλάνες και άλλες αντοχές έχει τώρα που ουσιαστικά μπαίνουν σε μια διαδικασία πιο επαγγελματική εισαγωγικά από μικρά παιδιά. Δεν είμαι μακριά από αυτή τη σκέψη, ναι. Και το έχω συζητήσει πολλές φορές και με γονείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχουν ηλικίες, κατά ηλικίες τμήματα, mm-hmm. τα οποία μέσα στη βδομάδα μπορεί να δουλέψουν 2-3 φορές, να παίξουν ένα αγώνα το Σαββάτο, και έχω πει πάρα πολλές φορές σε γονείς ότι αυτές οι 2-3 φορές που μπορεί να είναι 4,5 ώρες την εβδομάδα, mm-hmm. δεν μπορούν να αντικαταστήσουν σε καμία περίπτωση τα παλιότερα χρόνια που τα παιδιά φεύγανε από το σχολείο και κατεβαίνανε στις σαλάνες και τελειώνανε βράδυ. Εκεί που λειτουργούσαν με τη συνείδησή τους, σταματούσαν όταν πραγματικά κουράζονταν, ξεκουράζονταν, ξαναμπαίνανε μέσα. Σήμερα η προπονητική δίνει χρόνους επιβάρυνσης, δίνει χρόνους διαλυμάτων. Δεν είναι όμως όλοι οι οργανισμοί το ίδιο και έτσι χάνουμε το ατομικό στοιχείο, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ θυμάμαι, παραδείγματος χάρη πιτσιρικάς, δεν θυμάμαι τη λέξη χιαστός. Δεν τη θυμάμαι. Το ότι έχουν αυξηθεί οι τραυματισμοί έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Και για μένα, ας πούμε, είναι και ένα σημαντικό κομμάτι η δύναμη.
την οποία παλιότερα δεν την, όχι, δεν θα πω ότι δεν τη δίναμε σημασία, δεν δίναμε σημασία τόσο πολύ στο σώμα. Mm-hmm. Αλλά θυμάμαι και εγώ προσωπικά πιτσιρικάς, έχω σηκώσει εκείνη την μεταλλική μπάρα, τη σιδερένια μπάρα με κάτι ασβεστόλιθους στην άκρη, mm-hmm. χωρίς να έχω πάθει τίποτα. Και γενικά βλέπω ότι υπάρχει μία προσοχή, μία διστακτικότητα και από το, και προτιμάμε από το κάτι το καθόλου. Mm. Αυτό είναι για μένα πρόβλημα. Νομίζω ότι όλοι οι ειδικοί, όλοι οι επιστήμονες του χώρου θα πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι και σε σχέση με την Ευρώπη οι αθλητές οι δικοί μας υστερούν πολύ σε κομμάτι δύναμη. Τραυματισμοί βγαίνουν ίσως και πολλές φορές επειδή προσέχουμε παραπάνω από όσο πρέπει, σε αντίθεση με το παρελθόν που σας λέω ήταν οδηγός πάντοτε το σώμα, ήταν οδηγός ο ίδιος ο αθλητής. Mm-hmm. Αυτό που μπορούσε να κάνει το έκανε, αυτό που δεν μπορούσε να κάνει δεν το έκανε. Mm. Σήμερα πολλές φορές μπορεί να καταπιέσουμε και έναν αθλητή να κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Είναι πολλοί οι λόγοι, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και οι ταχύτητες έχουν αλλάξει και τα γήπεδα έχουν αλλάξει. Δηλαδή σήμερα βλέπουμε πλαστικά γήπεδα, παλιότερα υπήρχαν τα ξερά γήπεδα. Δεν θα ξεχάσω κάποια στιγμή ότι στην προπονητική συμβουλεύανε ότι θα πρέπει να γίνεται μία φορά προπόνηση στο σκληρό γήπεδο για να αναπτύσσεται καλύτερα η ταχυδύναμη, γιατί το χορτάρι απορροφάει τις ελαστικές δυνάμεις και έτσι δεν έχουμε ταχυδυναμικούς παίχτες κλπ. Έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Εδώ έχουν διαφοροποιηθεί οι ώρες προπόνησης. Εγώ θυμάμαι ξυπνούσαμε 7 η ώρα για να πάμε να προπονηθούμε και τώρα αυτό απαγορεύεται. πολλά αλλάζουν. Πολλά. Νίκο, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ήταν κατατοπιστική κουβέντα για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος που πάμε και που βαδίζουμε ποδοσφαιρικά. Καλή δύναμη να έχετε στην προσπάθεια που θα γίνει η Εθνική Νέων σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, αλλά όντως τα παιδιά έχουν απίστευτο ταλέντο και το είδαμε και στο πρόσφατο Tottenham PAOK, όπου στάθηκε η ομάδα του Παύλου Γκαρσία πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια top ακαδημία. Καλή δύναμη, καλή έμπνευση και λίγη τύχη για να τα πάτε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.